Μνήμες υπάρχουν πάρα πολλές. Μπορώ να σας πω αρχίζοντας από την πρώτη ερμηνεία που δόθηκε από τον αρχαιολόγο ο οποίος έκανε την ανασκαφής τους. Ότι ήταν προσάναμα για να ανάψει τη φωτιά. Αυτή ήταν και όπλη. Από εκεί και πέρα πραγματικά δόθηκαν πάρα πολλές συμβολικές ερμηνείες. Ότι το πυρ, η φωτιά, συμβολίζει, ξέρω εγώ, την εσωτερική κάψη του νεκρού και ούτω καθεξής. Πάρα πολλές ερμηνείες έχουν δοθεί. Εγώ προτιμώ αυτή την ερμηνεία. Δεν είναι, καταλαβαίνετε, ελεύθερη κάποια ερμηνεία. Μήπως γνωρίζετε την ετυμολογία της λέξης μάγος? Όχι. Δεν την γνωρίζω. Υποθέτω ότι είναι περσική. Είναι ευρωπαϊκή φυσικά, αλλά υποθέτω ότι είναι περσική. Μία, όσο ξέρουμε, η ονομασία πρέπει να είναι εθνική ονομασία. Ονομασία κάποιας φυλής. Περσικής, μυθικής ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι πιστεύουμε. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, η λέξη μάγος, ακόμη και αναφερόμενη στους Πέρσες, απαντά πάρα πολλές φορές στα ελληνικά κείμενα, σε περσικά όμως κείμενα απαντά μόνο μία φορά και αναφέρεται σε κάποιον, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομά του, κάποιον μάγο ο οποίος ήταν σφετεριστής του θρόνου μετά τον Δαρίο. Ευχαριστώ. Διαβάζοντας το βιβλίο του κυρίου Παπαχατζή για την αρχαία, για τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, και επειδή δεν είναι η δική μου αυτά, μπερδεύτηκα. Άλλοι ήταν η επίσημη θρησκεία και άλλοι ήταν αυτοί που πίστευε ο Ναός, τους γνώριους, ο χρόνιος, ο κυβάς, ο δέντρος, άλλο πίστευε ο λαός. Άλλο τόπο λατρείας είχε ο λαός και εκεί λέει, να μου πεις το Μαχαιρτής ότι έξω στη φύση λάβανε τους φόβους. Κι άλλο ήταν η επίσημη θρησκεία και υπήρχε η Ιεροφάνηση, υπήρχε κάποιος η Αλέξα και υπάρχουν θρησκευτικά βιβλία στην αρχαιότητα. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω, είναι ένα ευρύτατο θέμα, τεράστιο θέμα και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο γενικό και αφορά όλες τις θρησκείες του κόσμου. Υπάρχει μια επίσημη θρησκεία και υπάρχει η λαϊκή θρησκεία που συνοδεύει, ακόμη και η χριστιανική, η δική μας, η ορθόδοξη θρησκεία. Έχει τα επίσημα της δόγματα, την επίσημη της διδασκαλία, την επίσημη της λατρεία, αλλά παράλληλα υπάρχουν και λαϊκές δοξασίες, ακόμη και λαϊκά βιβλία. Θυμηθείτε την, πώς λεγόταν, Θεία Επιστολή, του λεφτά, πώς λεγόταν. Λοιπόν, ακόμη και βιβλία ιερά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την επίσημη θρησκεία. Αλλά κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να πούμε είναι ότι η αρχαία θρησκεία δεν είχε επίσημη μορφή. Έχουμε όλους αυτούς τους τεράστιους και ωραιότερους ναούς και δεν ξέρουμε τι γινόταν μέσα. Δεν ξέρουμε τη λειτουργία τους, ας πούμε, όπως τα λέμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, ελάχιστα πράγματα. Ναι.